Να είσαι έτοιμος να πεθάνεις, να ξέρεις ότι η ζωή σου από ώρα σε ώρα σε καταλήγει, θα φύγεις από τη ζωή και άξαφνα να κατέβει ένας άγγελος από τον ουρανό και να έρθει και να σου πει, ξέρεις κάτι, ο Θεός ελυπήθηκε και σου παρατείνει τη ζωή σου για 10 χρόνια ακόμα. Αυτό συνέβη σε μένα. Αναγκάζομαι να πληρώνω νίκη γιατί το ελληνικό κράτος μου κατεδάφισε 2 σπίτια απέναντι από τη χωματερή του Δήμου Φιλής. Φτάνω. Τα δουλάρια της κουζίνας μου. Κοίτα καινούργια τι μου κάνω. Καρδούλα μου όμορφη. Ψυχή μου. Τα έχω ποτίσει. Καρδούλα. Το μόνο που θα ήθελα πραγματικά αυτήν την ώρα από το Θεό είναι να τρέξω να εξπλώσει τα παιδιά μου. Να. Να εξπλώσει τα παιδιά μου, λέγω. Εγώ σαν άνθρωπος έχω γίνει λιώμα, δεν υπάρχω. Αχ, καρδούλα μου. Ε, για εσύ καμάς, μάνα. Εσύ, Άννα Μαρία, τι είχες εκεί. Αν την πρίσει την άκρη. Έχεις τρία φίλες. Έχεις τις. Μαζί στο σπίτι αυτό που μένουμε φιλοξενώ και τους γονείς μου. Τη μητέρα μου, τη Μαρία, η οποία είναι τυφλή, την κυρία Μάρο. Το Βασίλη, τον πατέρα μου, ο οποίος είναι καρδιοπαθής και με πάσχει από πολλαπλές μεταχειρητικά προβλήματα. Επίσης έχω στο σπίτι τον αδερφό μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι τιμοθάνατος λόγω του καρκίνου που έχει στο πνεύμονα. Είμαι παντρεμένος με μια υπέροχη σύζυγο, έναν άγγελο, την Άννα Μαρία μου. Όλη η κατάσταση, όλη η κατάσταση μου σε αυτό. Ναι, αλλά έχεις τη θέληση να βοηθήσεις την κατάσταση στο σπίτι, με τους ανθρώπους γύρω σου, με τα παιδιά σου, με τον άντρα σου. Αλλά δεν μπορείς. Και η κυβερνήτη φταίνει. Και οι όποιοι που δεν συμφωνούν μαζί μας, δεν κάνουν και ένα βήμα πίσω να μας κάνουν μια παραχώρηση. Τίποτα δεν κάνουν αγόρι μας. Ας κοιτάξουν για το φτωχό λαό. Μετά από μια πολύ μεγάλη δωρεά του κυρίου Θάνου Καβράλου, ο οποίος είναι εισαγωγέας οπτικών γυαλιών, μου παρεχώρησε πάρα πολλά κομμάτια να τα πουλήσω ώστε να μπορέσω να βγάλω το μεροκάματο να επιβιώσω τα παιδιά μου. Ό,τι πάρετε 50 λεπτά κύριε, 50 λεπτά. Ό,τι γυαλί διαλέξτε 50 λεπτά. 5. Και πες μου πόσο θες. 2,5 ευρώ. Έλα, πάμε Ευελίνα. Μισό λεπτό, θα δώσω 10 λεπτά για ρέστα. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι χρειαστείτε κάθε μέρα από γεματάκι θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, 28 ζευγάρια. 2 ή 5, 10. 5, 8, 40, 14 ευρώ. Με αυτά παίρνω 1 κιλό κρέας. Παντσέτα. Παίρνω 2 κιλά ψωμί και 2 μπουκάλια γάλα. Άνετα. Δόξα τω Θεώ. Μετά από πάρα πολύ καιρό φάγαμε κρέας και τυρί, αυτό έχω να σας πω. Hello. Να είσαι έτοιμος να πεθάνεις, να ξέρεις ότι η ζωή σου από ώρα σε ώρα σε καταλήγει, θα φύγεις από τη ζωή
Και άξαφνα να κατέβει ένας άγγελος από τον ουρανό και να έρθει και να σου πει, ξέρεις κάτι. Ο Θεός ελυπήθηκε και σου παρατείνει τη ζωή σου για 10 χρόνια ακόμα. Αυτό συνέβη σε μένα. Αναγκάζομαι να πληρώνω νίκη γιατί το ελληνικό κράτος μου κατεδάφισε 2 σπίτια απέναντι από τη χωματερή του Δήμου Φιλής. Φανώ, τα δουλάρια της δικός είναι αρκετά. Κοίτα καινούργια τι μου κάνω, κοίτα. Καρδούλα μου όμορφη, ψυχή μου. Τα έχω ποτίσει, ρε. Καρδούλα. Το μόνο που θα ήθελα πραγματικά αυτήν την ώρα από το Θεό είναι να τρέψω να εξυπηρώσει τα παιδιά μου. Να. Να εξυπηρώσει τα παιδιά μου, λέγω. Εγώ σαν άνθρωπος έχω γίνει λιώμα. Είμαι παντρεμένος με μια υπέροχη σύζυγο, έναν άγγελο, την Άννα Μαρία μου. Όλη η κατάσταση μου ψηφίζει. Ναι, αλλά έχεις τη θέληση να βοηθήσεις να την κατάσταση στο σπίτι, με τους ανθρώπους γύρω σου, με τα παιδιά σου, με τον άντρα σου. Αλλά δεν μπορείς. Η κυβερνήτη φταίνει. Και οι ΕΟΚΤΕΙ που δεν συμφωνούν μαζί μας δεν κάνουν και ένα βήμα πίσω να μας κάνουν μια παραχώρηση. Τίποτα δεν κάνουν ακόμη. Ας κοιτάξουμε για το φτωχό λαό. Μετά από μια πολύ μεγάλη δωρεά του κυρίου Θάνου Καβράλου, ο οποίος είναι εισαγωγέας οπτικών γυαλιών, μου παρεχώρησε πάρα πολλά κομμάτια να τα πουλήσω ώστε να μπορέσω να βγάλω το μεροκάματο να επιβιώσω τα παιδιά μου. Ό,τι πάρετε 50 λεπτά, κύριε. Δεν υπάρχω. Αχ, καβούλα. Ε, για εσύ είχα μας, μάνα. Εσύ, Άννα Μαρία, τι είχες εκεί. Απ' την πρίση, άκρη. Έχεις τρία παιδιά φίλες. Έχετε σγούρες. Μαζί στο σπίτι αυτό που μένουμε φιλοξενώ και τους γονείς μου. Τη μητέρα μου, τη Μαρία, η οποία είναι τυφλή, την κυρία Μάρο. Το Βασίλη, τον πατέρα μου, ο οποίος είναι καρδιοπαθής και με πάση από πολλαπλές μεταχειρητικά προβλήματα. Επίσης έχω στο σπίτι τον αδερφό μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι τιμωθάνατος λόγω του καρκίνου που έχει στο πνεύμονα.